Απαντάμε αγωνιστικά στην ολομέτωπη επίθεση της κυβέρνησης στα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών μας και στα εργασιακά μας δικαιώματα. Απεργούμε σήμερα απέναντι στην οικονομική και εργασιακή εξαθλίωση που μας έχουν οδηγήσει όλες οι κυβερνήσεις. Με τους μισθούς πείνας των 776 ευρώ εισαγωγικών για τους νεοδιόριστους, που είναι πιο χαμηλός από το βασικό μισθό στον ιδιωτικό τομέα. Αυτή είναι η δική μας απάντηση απέναντι στα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση τρομοκράτησης των συναδέλφων, με κηρύσσοντας την απεργία των δασκάλων ως παράνομη. Είναι η δική μας απάντηση στον αγώνα που δίνουμε για τη μόρφωση των παιδιών, που συνδέεται άμεσα με τις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών, που συνδέεται με τους μισθούς πείνας που αυτοί έχουν σήμερα. Με τη σημερινή απεργία δίνουμε απάντηση στην αντιεκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης. Σε μια πολιτική που μας λέει ότι δεν συμφέρει να προσλαμβάνονται εκπαιδευτικοί και αφήνει κενά μέχρι τον Ιούνιο. Στη βάση τους μαθητές μας μέσα στην τάξη σε τμήματα 27 και 28. Ως αυριανή εκπαιδευτική δεν θα ανεχτούμε ούτε την τραγική κατάσταση στα σχολεία, αλλά ούτε και την οικονομική και εργασιακή εξαθλίωση που δέχονται οι εκπαιδευτικοί. Άλλωστε και στο δικό μας το τμήμα ερχόμαστε αντιμέτωποι με απαρχαιωμένα κτίρια, με τη διαρκή υποχρηματοδότηση και την υποβάθμιση των πτυχίων μας. Για όλα αυτά λοιπόν είμαστε σήμερα εδώ. Όλο αυτό το καιρό γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές δίνουμε από κοινού τον αγώνα προκειμένου να διασφαλίσουμε στις επόμενες γενιές ότι θα υφίσταται το δωρεάν και δημόσιο σχολείο. Μαζί διεκδικούσαμε και διεκδικούμε προκειμένου να πραγματοποιηθούν όλες εκείνες οι προσλήψεις ώστε να μην χαθεί ούτε μία ώρα. Δίνουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς και εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας και τη συμπαράστασή μας στους αγώνες σας. Είμαστε δίπλα σας ακριβώς επειδή είσαστε οι δάσκαλοι των δικών μας παιδιών και τα δικά σας παιδιά είναι οι δικοί μας συνάδελφοι σε κάθε χώρο δουλειάς.